Yo guys, λοιπόν σήμερα θα σας στο Minecraft, δεν θα κάνω κανένα tutorial. Απλώς θα σας δείξω 5 πράγματα που μπορείτε να σκοτώσετε τον φίλο σας με κάποια εύκολα πράγματα και διάφορα άλλα. Το λοιπόν, είναι 5. Το πρώτο έχει να τρομάξετε τον φίλο σας. Πώς να τον τρομάξει? Εδώ πέρα θα το δει ότι υπάρχει ένα κουμπί εδώ πέρα, αλλά θα το προσπέρασει. Με το που θα κάνει αυτό, θα κάνει αυτό το πράγμα. Ω, Creeper! Και έπεσε μέσα. Bye bye φίλε. Άντε να βγεις μετά. Άντε, πάρε. Λοιπόν, δεύτερο είναι που θα σπάσει τα νεύρα του φίλου σου με αυτό εδώ το πράγμα. Έκανα και καλά έτσι ένα σπίτι. Έχει βάλει μέσα, ανοίγει. Δεν άκουσε τίποτα, πάει να φύγει. Ω, και μπαμ. Άντε για πάλι φίλε. Και ο φίλος σας ξαναπέθανε. Οχ. Άρα πάρε. Ρε, πώς θα γίνει έτσι, ξέρεις. Λοιπόν, το επόμενο είναι που θα τον σκοτώσετε με φρικτό τρόπο τον φίλο σας. Πηγαίνει εδώ πέρα να κάνει mining. Του έχετε εσείς έτσι εδώ πέρα diamond. Του βάλατε σε μια σπηλιά. Αλλά πρώτον, να πρέπει να φτιάξετε αυτό το πράγμα για να μπορέσετε να σκοτώσετε. Βάζει εδώ δύο τέτοιου μοχλούς, εδώ στη κύπιστον και εδώ κάτω. Μετά φτιάχνετε αυτό το πράγμα από πίσω όμως, αλλά δεν πρέπει να φαίνεται, προς τα εδώ και ως εδώ. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πρώτον, με το που έρθει εδώ θα σκάψει εδώ και κάνετε το εξής. Με το που αρχίσει και φύγει, κάντε γρήγορα αυτό, αυτό και τον ζουλάει. Δεν μπορεί να φύγει. Εντελώς. Βασικά πρέπει να βάλετε εδώ τα diamond, απλώς εγώ το είχα κάνει έτσι. Εδώ τα diamond για να καταφέρει να ζουλιχτεί. Ό,τι να είναι. Εκτός, αντί για diamond να του βάλετε, μπορείτε απλώς να του πείτε να είναι εδώ πέρα και να πατήσει τους μοχλούς, θα τον σπρώξει και μπορεί να πάθει κάτι τέτοιο πράγμα. Ή απλώς πατάει το ένα κουμπί, αν είναι τόσο ηλίθιος, θα μπορούσε να το κάνει και τα δύο. Αν πατάει το ένα κουμπί, γρήγορα πρέπει να το πατήσετε και εσείς στο άλλο, αν είστε μαζί του. Λοιπόν, τρίτο, όχι τέταρτο. Η φρικτή παγίδα, πώς να τον πνίξεις. Εδώ πέρα σου ρωτάει ο φίλος σου που έχεις βάλει τα diamond μου και εσείς θα του πείτε ότι τα έχω κάνει ore και τα έχω βάλει εδώ μέσα. Πάει αυτός εκεί μέσα και το εξής, εσείς απλώς γρήγορα θα κάνετε αυτό το πράγμα. Και έκλεισε. Και με το που το σπάει ξαναβάζετε πάλι. Πρέπει να έχετε πολύ stone για να μπορείς να πνιγεί. Και έτσι δεν θα βγει. Shoot, ρε. Τι, μαγκές. Το δεύτερο είναι ότι ένα άλλο που θα σκοτώσετε τον φίλο σας. Το πέμπτο, ας πούμε σπάει τα δέντρα και κάνει το εξής πράγμα. Ω, fuck, έπεσε πάνω του. Και μετά σου λέει καλά σπάσω αυτό και έπεσε πάλι πάνω του. Σε τζαντίζεται, σπάει αυτό, πάλι πάνω του. Μπορεί να μην το δει το άλλο, την άμμο, και να πάει να το σπάσει και πάλι πάνω του έπεσε και έτσι μπορεί να πεθάνει εύκολα και πρέπει να καλύψει το μουσόλο το δέντρο. Okay. Λοιπόν, αυτά έδειξα σήμερα 5 πράγματα που μπορείς να σκοτώσεις το φίλο σου. Κάποια μπορεί να ήταν ανοησία, αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον είναι λίγο διασκεδαστικά. Okay, κάντε like και subscribe καινούργιοι. Okay. Bye.